Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σούπερ τον πρόεδρο του Συλλόγου Φροντιστών του Νομού Κορινθίας. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Πιπέρη και καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Βασιλακόπουλε, σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ένα πρώτο σχολείο γι' αυτό. Ναι, να ευχηθούμε καταρχάς σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές και μαθήτριες, γονείς, εκπαιδευτικούς φυσικά, τόσο των σχολείων όσο και των φροντιστήριων, γιατί υπάρχει μια τεράστια γκάμα εκπαιδευτικών που ασχολούνται βέβαια με το συγκεκριμένο ζήτημα. Καλή χρονιά. Είναι μια ευχή που εκ των πραγμάτων για τα νέα παιδιά είναι οδηγός τους και πιστεύω ότι με αυτό θα πρέπει να προευθούμε όλοι. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ξεκινάμε μια χρονιά η οποία, όπως και οι τελευταίες χρονιές, τα τελευταία χρόνια, παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου και τις διαβεβαιώσεις ότι όλα θα κυλήσουν ρολόι, ξεκινάει πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Τα γνωστά προβλήματα είναι ότι έχουμε τις περιβόητες συγχωνεύσεις σχολείων, τάξεων. Έχουμε σχολεία που κλείνουν στην Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για πάνω από 50 σχολεία. Ο αριθμός είναι και μεγαλύτερος, αλλά το λέω έτσι με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν θυμάμαι το ακριβή νούμερο. Αλλά μιλάμε και για συγχωνεύσεις μετά τμήματων τάξεων, μετά 25 και 27 ατόμων. Και παρά τους διθυράφους της κυβέρνησης για την πληθώρα των διορισμών των εκπαιδευτικών, εξακολουθεί το εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας να είναι γερασμένο. Οι νέοι άνθρωποι μπαίνουν στην εκπαίδευση υποχρεωτικά γιατί κάποτε έπρεπε να συνταξιοδοτηθούν και φυσικά μπαίνουν μετά από μια τεράστια ταλαιπωρία που τους έχει υποχρεώσει να γυρίζουν όλη την Ελλάδα προκειμένου να καταφέρουν τελικά τον πολυπόθητο διορισμό. Μπορούμε να αναφερθούμε και στις αμοιβές των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι οποίες είναι πραγματικά αμοιβές που προκαλούν θλίψη. Θα έλεγα προκαλούν γέλιο αν δεν αναφερόμαστε στις ζωές των ανθρώπων που καλούνται να ζήσουν με αυτές. Και είναι χαρακτηριστικό τις προχθεσινές του εξαγγελίες. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για την αύξηση του μισθού των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. Μιλάμε όμως για μια πραγματικά υπόσχεση κενή. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι ίση με το κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, γιατί θυμίζω ότι στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονται οι εργαζόμενοι 14 μισθούς το χρόνο, ενώ στο δημόσιο μόνο 12. Επομένως, στέλνεις ένα νέο άνθρωπο σε μια εσχατεία της Ελλάδας και καλά κάνεις γιατί εκεί πριν πάρει σχολείο και δεν δίνεις τις αντίστοιχες παροχές. Για να μην μιλήσουμε για την τραγική κατάσταση των δημοσίων εκπαιδευτικών που πρέπει να πάνε να βρουν ένα σπίτι στη Μύκονο, να βρουν ένα σπίτι στα Χανιά, να βρουν ένα σπίτι στη Σαντορίνη, να βρουν ένα σπίτι στους τουριστικούς προορισμούς. Όχι ότι αν διοριστούν στην Κόρινθο θα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί με την εκτείναξη των τιμών των ενοικίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Είναι μια σειρά από προβλήματα αυτά, κύριε Βασιλακόπουλε. Θα κρατήσουμε τα χαμόγελα όμως σήμερα των μαθητών και των εκπαιδευτικών λόγω της πρώτης ημέρας που βρέθηκαν όλοι μαζί μετά από καιρό και τα σχετικά. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και εκεί θέλω να σταθούμε και να εστιάσουμε σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί πλέον το φροντιστήριο για πολλούς είναι πολυτέλεια, κύριε Βασιλακόπουλε, όταν αδυνατούν να αγοράσουν τις λίστες που τους δίνουν οι εκπαιδευτικοί. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για τους γονείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους γονείς, γιατί παρότι τα φροντιστήρια από την πρώτη μέρα της κρίσης, το καταλάβαμε, το 2010-2011, κατεβάσαμε τις τιμές μας σε πρωτόγνωρα επίπεδα και αν κάποιοι συνάδελφοι έχουμε προχωρήσει σε κάποιες μικρές αυξήσεις, έχει συμβεί βεβαίως εξαιτίας του πληθωρισμού της τελευταίας διετίας. Δηλαδή, σωρευτικά ο πληθωρισμός έχει ανέβει πάνω από 10%. Τρέχει ήδη με 3% για τον προηγούμενο μήνα, ανακοινώθηκαν για τον Ιούλιο, ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα, τα απορίσματα της ΕΛΣΑΤ. Και εκτός αυτού, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα και όλων των που καταλαβαίνετε, μια επιχείρηση πρέπει να πληρώσει τα έξοδά της, υποχρεωθήκαμε και κάναμε μικρές αυξήσεις, προσπαθώντας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο, πέρα από το γεγονός ότι ο μαθητικός πληθυσμός φθήνει, γιατί οι νέοι άνθρωποι που κάνουν παιδιά βρίσκονται πλέον στο εξωτερικό και όχι στη χώρα μας, οι οικογένειες δυσκολεύονται, γιατί βεβαίως ο πληθωρισμός δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, φυσικά αφορά και τους ανθρώπους, τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Και έρχομαι εδώ να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με το τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσε λοιπόν η κυβέρνηση να κάνει ένα πάλιο αίτημα των φροντιστών, το οποίο έχει αγκαλιάσει όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ήταν με το μέρος μας, να παρέχει στις οικογένειες που έχουν την οικονομική αδυναμία ένα βάουτσερ, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι με 100-200 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την τάξη και τις οικονομικές ανάγκες, να ενισχύσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Άντε αυτού, ο κύριος Πυριακάκης έχει βρει
το Ελντοράντο, ξέρω εγώ, της τεχνολογίας και είπε ότι θα κάνει ψηφιακό φροντιστήριο, απόσπασε 40 ανθρώπους. Μπορούν 40 και 50 άνθρωποι να ανταποκριθούν στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών που φοιτούν στην δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανταυτού, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ένα ψηφιακό μάθημα, μία διάλεξη που κάνω εγώ εδώ, ας πούμε, σε πόσες ερωτήσεις μπορώ να απαντήσω και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Ας δώσει λοιπόν τα 100, 200, 300 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση, την τάξη και τις ανάγκες της οικογένειας που μας έχει υποσχεθεί, γιατί τα έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα έχει υποσχεθεί όταν ήρθε στην αντιπολίτευση. Κατ' επανάληψη έχει έρθει στις συνελεύσεις των εκπαιδευτικών φροντιστών και έχει πει βεβαίως είναι ένα πολύ λογικό αίτημα. Γιατί εμείς έχουμε αδειοδοτημένες δομές, νόμιμες, πληρώνουμε τις εφορίες και τις αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς και επομένως έτσι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την οικογένεια που το έχει ανάγκη. Κύριε Βασιλακόπουλε, κλείνοντας, επειδή διευθύνεται και ένα από τα πιο γνωστά και πιο μεγάλα φροντιστήρια εδώ της Κορινθίας, να μας πείτε τι προκαλεί σε όλους εσάς που δουλεύετε νόμιμα, που πληρώνετε εργαζομένους, έχετε υπαλλήλους, το γεγονός ότι πολλοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί σας που δουλεύουν με μαύρα χρήματα σε σπίτια. Ναι, τους χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Θα αναφερθώ σε εκείνη που είναι προκλητική. Μιλάμε για τους διορισμένους συναδέλφους που ενώ θα έπρεπε πραγματικά να υπηρετούν αυτό το λειτουργήμα που όλοι μας σε πολύ μεγάλο βαθμό καθένας από τη δική του πλευρά προσπαθεί να υποστηρίξει, ασχολούνται βεβαίως με κάτι που τους καθιστά επίορκους, με την παράδοση μαθημάτων, ιδιαίτερων μαθημάτων του απογεύματος σε μαθητές που έχουν το πρωί. Αυτό είναι καταδικαστέο, επειδή δεν περιμένουμε πλέον από την πολιτεία να διώξει την παρανομία αυτή, δεν έχουμε την παραμικρή ελπίδα, τα λέμε. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο επάγγελμα μέχρι τώρα, μετά από 30 χρόνια, λέμε τα ίδια πράγματα. Καλό τους γονείς να σκεφτούν μια δεύτερη φορά. Είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός που το πρωί κάνει μάθημα στο παιδί του, το απόγευμα, ο ίδιος δάσκαλος, δηλαδή αυτός που θα έπρεπε να κρίνει, να αξιολογήσει, να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που το παιδί του θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις εξετάσεις. Είναι μια εντελώς ψεύτικη κατάσταση την οποία πρέπει οι γονείς να την καταδικάσουν και να την καταδικάσουν και για τον άλλο λόγο που αναφέρατε, γιατί βεβαίως όταν υπάρχουν νόμιμες επιχειρήσεις που πληρώνουν εργαζόμενους, ενδεχομένως μεθαύριο τα ίδια τους τα παιδιά, θα πρέπει βεβαίως να επιβραβεύονται. Θέλω να κάνω μια διάκριση για εκείνη την κατηγορία των νέων συναδέλφων που προσπαθούν να βγουν στο επάγγελμα. Εκεί υπάρχει ενοχή, αλλά δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά 10 χρόνια και δεν αναφέρουν πια στους διορισμένους, έχουν μια συγκεκριμένη πελατεία, τους καλώ να κάνουν νόμιμες επιχειρήσεις τους. Έχουν πάρα πολλά ωφέλη από αυτή τη διαδικασία και πραγματικά πολλά νέα παιδιά που έχουν γραφεί στο σύλλογό μας μπορούν να το διαβεβαιώσουν αυτό. Γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι νόμιμος, να αισθάνεσαι ότι δουλεύεις σε μια επιχείρηση και να έχεις πρόσβαση και στα όποια προγράμματα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, και άλλο πράγμα να κρύβεσαι από γωνία σε γωνία και από γκαρσονιέρα σε γκαρσονιέρα προκειμένου να κάνεις υποτίθεται ένα λειτουργήμα όπως είναι η δική μας δουλειά. Καλό λοιπόν τους γονείς να σκεφτούν μια δεύτερη φορά που θα εμπιστευθούν την εκπαίδευση των παιδιών τους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως στο τέλος θα πρέπει να έχουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.